εμφανιόμαστε σήμερα ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την παιδεία. Η κυβέρνηση κάνει επιλογή και κρατάει τα πανεπιστήμια και τα σχολεία κλειστά. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας. Υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν μπει ποτέ σε αμφιθέατρο. Έχει ανασταλεί η πρακτική μας άσκηση. Χάνουμε μαθήματα από το εξάμηνο γιατί δεν μπορούν να γίνουν με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει έλλειψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Θα δώσουμε εξεταστική χωρίς συγκράματα. Αντί η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα των φοιτητών, δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, μειώνει τον κρατικό προϋπολογισμό για τα πανεπιστήμια κατά 8%, φέρνει όρια φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητών. Θέλουν να επιστρέψουμε σε ένα πανεπιστήμιο χειρότερο από αυτό που αφήσαμε, που όποιος αντιδρά θα διώκεται ή θα διαγράφεται. Εμείς λέμε τα 30 εκατομμύρια να τα δώσουν για να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Όχι στα όρια φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητών. Ούτε σκέψη για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Καμία απουσία σε μαθητή που είτε το πετούσε έξω το σύστημα, είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν για οικονομικούς λόγους. Διευκόλυνση του καθηγητών να έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν και άλλα πράγματα για να ελαφρυνθεί το σύστημα. Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας. Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που μορφώνει και όχι που σκοτώνει. Είμαστε και εδώ μαζί σας. Μαζί λοιπόν να δώσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι στα νέα σχέδια της κυβέρνησης. Αν θέλετε σε μία ακόμη συνέχεια, κατά τη γνώμη μας, όλα αυτά τα οποία επιχειρεί η κυβέρνηση δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με αυτό που λέει ψευδεπίγραφα, απατηλά λοιπόν, με το να βελτιώσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, των πανεπιστημίων, των σχολείων, αλλά και την ασφαλή λειτουργία τους. Γιατί αν κάτι τέτοιο ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα είχε φροντίσει είναι να βρει τρόπους, προστατεύοντας την υγεία και των φοιτητών και των μαθητών και των καθηγητών και όλων των προσωπικών που είναι σε εκπαιδευτικές δομές, να ανοίξουν και να λειτουργήσουν ασφαλώς και όχι τις μέρες που όλα ουσιαστικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καταρχήν τα πανεπιστήμια αλλά και τα περισσότερα σχολεία είναι κλειστά, να φέρνει ένα νέο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο έκτρωμα. Το μόνο που την ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει ότι θα μπαίνουν όλο και λιγότεροι πραγματικά στα πανεπιστήμια, θα έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, να βγαίνουν από αυτά τα πανεπιστήμια πτυχιούχοι πολλών ταχυτήτων, πετυχαίνοντας έτσι το στόχο και εξασφαλίζοντας ότι θα δημιουργήσουν για το αύριο φτηνούς και ευέλικτους εργαζόμενους. Αυτός είναι ένας στόχος που διαπερνά και την πολιτική που εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους που είναι σήμερα. Γι' αυτό την ίδια στιγμή με αυτό το νομοσχέδιο ετοιμάζει αντίστοιχα σχέδια για δεκάωρη δουλειά, λοιπόν χτυπώντας τα εργασιακά δικαιώματα, χτυπώντας το ίδιο το δικαίωμα των εργαζομένων, ας πούμε, στην πάλη. Η κυβέρνηση δεν θέλει να βρει απέναντί της ένα φοιτητικό και ένα εργατικό, ας πούμε, κίνημα, γι' αυτό ταυτόχρονα παίρνει και αυτά τα κατάπτυστα μέτρα καταστολής, φέρνοντας μέσα στα πανεπιστήμια ουσιαστικά, ας πούμε, την αστυνομία. Εμείς τις λέμε από εδώ μαζί σας ότι είναι γελασμένοι, ότι πλανάτε πλάνη ικτράν και ότι αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. Εδώ μαζί θα συνεχίσουμε τον αγώνα προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον το δικό μας, το μέλλον που επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες για τη μόρφωση όλων των παιδιών.